Με στόχο την ενημέρωση όσων σχετίζονται με την αγροτική παραγωγή για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες της νέας ΚΑΠ, αλλά και τα σημεία που είναι ακόμα σε διαβούλευση, η ΓΕΑ Επιχειρήν διοργάνωσε και στην Κρήτη ενημερωτικές εκδηλώσεις. Ήρθαμε σήμερα στην Ένωση Ηρακλείου για να κάνουμε μια παρουσίαση στο τι προβλέπει η καινούργια προγραμματική περίοδος της ΚΑΠ, η οποία θα αρχίσει να έχει εφαρμογή από το 2020 μέχρι το 2027 θεωρητικά. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια διαβούλευση με τον αγροτικό κόσμο, γιατί αυτή είναι η πρώτη προγραμματική περίοδος στην οποία οι παραγωγοί, οι αγρότες μπορούν να έχουν λόγο, γιατί το κράτος αναλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο ρόλο διαμόρφωσης των επιμέρους θεμάτων που την αφορούν. Σήμερα μας δίνεται η δυνατότητα σε συνεργασία με τη ΓΕΑ Επιχειρήν να γίνει μια συζήτηση εδώ στην Ένωση Ηρακλείου. Έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας τον αρμόδιο διευθυντή επιδοτήσεων της ΓΕΑ Επιχειρήν, τον κύριο Καπνιά, πιο ενημερωμένος άνθρωπος, ο οποίος μπορεί να μας συμβουλέψει, να μας εξηγήσει, να μας δώσει απαντήσεις σε προβληματισμούς. Η ΓΕΑ Επιχειρήν ανοίγει ένα ψύχρεμο και τεκμηριωμένο διάλογο που στοχεύει στη σύνταξη ενός εθνικού στρατηγικού σχεδίου με ρεαλισμό αλλά και φιλοδοξία για την πορεία του αγροτικού τομέα της χώρας. Η νέα προγραμματική περίοδο θα είναι μια τελείως διαφορετική περίοδο από ό,τι ξέραμε τα προηγούμενα χρόνια. Προσπαθούμε να διατηρήσουμε τα ιστορικά δικαιώματα και την επιδότηση την παλιά μέχρι και το 22, αλλά από το 22 και ύστερα θα εφαρμοστεί η νέα προγραμματική περίοδο κατά γράμμα. Πέρα από τον προϋπολογισμό, ο οποίος είναι συγκεκριμένος και ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο τρόπος με τον οποίο τα χρήματα θα αποδοθούν όσον αφορά τα δικαιώματα, όσον αφορά τις βασικές ενισχύσεις και το κομμάτι του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, σε πολύ μεγάλο βαθμό αφορά πλέον την ελληνική πολιτεία. Οπότε, όσο περισσότερο οι αγρότες εκφράσουν άποψη και συμμετέχουν στη διαβούλευση αυτή, η οποία θα οδηγήσει στο τελικό αποτέλεσμα εφαρμογής, τόσο πιο κοντά θα είναι στην κάλυψη των αναγκών τους και στην εκπλήρωση κάποιας διαδικασίας, η οποία μπορεί να είναι πιο κοντά στις δικές τους πραγματικές ανάγκες. Μετά το πέρας της ενημέρωσης, πραγματοποιήθηκε ουσιαστικός διάλογος με τους παρευρισκόμενους. Η επόμενη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 5 Μαρτίου στο Πολύκεντρο της Σιτίας.